άλλοι συναδέλφισσα και οι άλλοι συνάδελφοι που παραπέμπονται στο πειθαρχικό έχουν την εξαιρετική τιμή να εγκαλούνται, διότι έμπρακτα αντιστάθηκαν σε πολιτικές περιστολίες των λαϊκών περιφερειών ή σε ψευτοεκπαιδευτικούς θεσμούς όπως η ΦΥΖΑ, οι οποίοι αποσκοπούν στην ταξική κατηγοριοποίηση σχολείων των παιδιών. Αυτός που τώρα σας απευθύνονται εγκαλείται για έγκλημα λόγου. Κατηγορούμε γιατί σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς συναδέλφους σχολείου άσκησα, λέει, κακόβουλη κριτική στον πρώην πια Γενικό Γραμματέα Αντιοικουργείου. Προβληματική η διατύπωση της κατηγορίας. Να εξηγηθώ. Κακώς μιλάνε για κριτική. Πρόκειται για πολεμική. Κακώς χαρακτηρίζεται κακόβουλη. Δεν μπορώ εγώ, μιλώντας για τον εαυτό μου, να πω πόσο μοχυρός ή επαθής είμαι και πόσο πρέπει να μου καταδείξουν τώρα αυτοί. Ας το κρίνουν άλλοι. Εκείνο που μπορώ να πω είναι πως τα γραφόμενα μου έχουν χαρακτήρα απαξιωτικό προς ένα επιτακτικό ύφος, σκοπτικό προς ένα εξουσιαστικό ύφος, δεικτικό και εικονοκλαστικό προς ένα αξίωμα. Ύφος και αξίωμα που έφερε στέλεχος του Υπουργείου, ο οποίος την απέκτησή του προς την εκπαιδευτική κοινότητα, είτε πρόκειτο για διαβόητη αξιολόγηση, είτε για την δύσφημη την εκπαίδευση, κατέληγε στα έγγραφά του λέγοντας ότι σε όσους και όσους δεν συμμορφωθούν αναντίρρητα και αδιαμαρτύρητα θα αντιληφθούν κοινώσεις. Αυτός και ό,τι αντιπροσωπεύει δεν βρήκε λέξη συγγνώμης για την κατάρρευση της Τράπεζας Θεμάτων και την ανυπαρξία εφεδρικού σχεδίου. Αντίθετα, αξίωνε με τελεσίγραφο να προβούν οι σχολικές μονάδες σε αναμόρφωση προγράμματος κλπ. Τα λεπορία μαθητών και εκπαιδευτικών θεωρούνται απλώς παράπλευρες απώλειες. Ο Δίδε λοιπόν πήρα με εγκαλεί γιατί δεν τον άφησε στο Αντρόμητο. Μήπως πανελληνικό μου καθήκον θα ήταν να το χειροκροτήσω κιόλας. Πέρα όμως από τη φευρότητα του κατηγορητηρίου, αξίζει να προσέξουμε τα εξής. Πρώτον, την εργαλειοποίηση σε αντιδραστική κατεύθυνση των προβλέψεων του δημοσιοπανελληνικού κώδικα για τη δίωξη των ασυνόδων. Δεύτερον, την επινόηση προσχηματικών κατηγοριών. Τρίτον, την ενθάρρυνση ανώνυμων πληροφοριοδοτών, την κατασκευή μηνυτών και ενδεχομένως αύριο την εμφάνιση των ψευδομαρτύρων. Και ποια είναι η διοίκηση, να μην το παραπάνω, η μεθόδευση. Ένα, για καλλιέργεια φοβικότητας. Δύο, για επιβολή κλίματος τρομοκρατίας. Για επέδοση περιδεού συνείδησης, για πάταξη κάθε φωνή σε ενέργεια αντίσταση. Τι τους απαντάμε με τη σημερινή μας κέντρωση όλα αυτά. Πρώτον, ότι γυρίζουμε όλες και όλοι οι εκπαιδευτικοί της πλάτης μας στο δεύτερο στο ζωφερό μέλλον. Ότι στις διάθεσεις για αγώνα ενάντια σε αντιλαϊκές πολιτικές, στις ελευθερίες της έκφρασης, της παιδείας των φωνών, καμιά και κανένα συνένοχο δεν θα έχουν. Όσο εμείς παλεύουμε για μια παιδεία στο ύψος των αναγκών μας, στο ύψος των αναγκών των παιδιών μας, τόσο θα διαχόμαστε από ένα σύστημα που με τα λύστια θέλει με το τελευταίο επιθανάτιο ρόγκο του να κάνει αυτή την επίθεση. Δεν μας προβλεί. Οι διώξεις αγωνιζόμαστε μαζί με το σωματείο. Μαζί.